Λοιπόν, επιστρέψαμε να συζητήσουμε για κάτι ενοχλητικό, φυσικά σοβαρό και καθημερινό που μας απασχολεί όλους, αλλά προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι και πώς και να μην είμαστε μετά από απόφαση του Μανομολού Σοβετίου Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε, για μια δανειολήπτρια η οποία δικαιώθηκε. Αλλά όχι μόνο, υπάρχει απόφαση και από την. Θα μιλήσουμε ουσιαστικά για τις τηλεφωνικές οχλήσεις των εισπρακτικών εταιριών και πόσο σύνομες είναι και οι οχλήσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον οφειλέτη. Πάντως να τα λέμε και αυτά. Η εμπειρία δείχνει ότι όσο πιο λίγα χρωστάς, τόσο πιο πολύ σε ενοχλούν. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Καλώς ορίσμα στο στούντιο την κυρία Στέλλα Ζαρκάδα. Καλώς σας βρήκα. Δικηγόρος, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Για μια ακόμη φορά. Ειδικευμένη σε θέματα εισπρακτικών και όχι μόνο. Απλώς, κυρία Ζαρκάδα, κάνουμε και λίγο χιούμορ, καταλαβαίνετε. Έτσι, καλά κάνετε. Αλλά έχουμε έτσι αυτή την αίσθηση ότι όσο πιο λίγα χρωστάς, τόσο πιο πολύ σε ενοχλούν οι τράπεζες. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεχόμαστε κι εμείς πολλές καταγγελίες. Να αναφέρω καταρχήν ότι το πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις καθορίστηκε για πρώτη φορά το 2009 με το νόμο 3758. Στη συνέχεια συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του πιο πρόσφατου 4038 του 12, με τον οποίο ενισχύθηκαν οι περιορισμοί και οι μηχανισμοί ελέγχου, ούτως ώστε να παρέχεται καλύτερη προστασία στην ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητα των πολιτών από ενδεχόμενες αθέμητες μεθοδεύσεις των εισπρακτικών εταιριών. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι όταν τους καλούν οι εισπρακτικές εταιρείες, αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται με επαναληψιμότητα μεγάλη. Δηλαδή, μία φορά ανά δύο ημέρες, ακόμη και πιο αραιά. Όταν τους καλούν, να γίνεται από εμφανή τηλεφωνικό αριθμό και όχι από απόκρυψη, γιατί πολλές φορές στην πρακτική έχει αποδειχθεί ότι από απόκρυψη καλούν, να γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και το μεσημέρι. Και το μεσημέρι. Από τις 9 έως τις 8 εργάσιμες μόνο ημέρες. Άρα είναι συνεχόμενες οι ώρες. Ακριβώς. Όχι όμως παραπάνω από μία φορά. Ναι. Γιατί έχουμε συχνές καταγγελίες όπου αυτό γίνεται παραπάνω από μία φορά μέσα, μέσα στην ημέρα. Επίσης, όταν ο υπάλληλος καλεί από την εισπρακτική εταιρεία, έχει την υποχρέωση να αναφέρει το όνομα τεπώνυμό του, την ιδιότητά του, την επωνυμία της εταιρείας από την οποία καλεί, καθώς και τον αριθμό του Μητρώου με τον οποίο η εταιρεία αυτή έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο και το λόγο της επικοινωνίας. Ναι, αυτά δεν γίνονται ποτέ. Όμως. Όχι, δεν γίνονται ποτέ. Και γι' αυτό θα πρέπει να καταγγέλλεται. Επίσης, θα πρέπει ο υπάλληλος που καλεί από την αρμόδια αυτή εταιρεία να αναφέρει στον οφειλέτη ότι η κλήση καταγράφεται και θα διατηρηθεί στο αρχείο για ένα χρόνο. Μία διευκρίνηση εδώ, ανοίγει παρένθεση. Mm-hmm. Μπορεί το ίδιο να κάνει και ο οφειλέτης να πει, ωραία, και εγώ αυτή τη στιγμή σας καταγράφω, ηχογραφώ τη συνομιλία μας. Αυτό. Τα καινούργια κινητά τηλέφωνα, τα smartphones, μπορούν να ηχογραφούν συνομιλίες. Μπορώ και εγώ να ενημερώσω εκείνη τη στιγμή τον υπάλληλο ότι βεβαίως εσείς καταγράφετε εμένα και εγώ καταγράφω εσάς αυτή τη στιγμή. Αυτό στην πρακτική δεν συνηθίζεται και η αλήθεια είναι ότι τον ενημερώνω. Ναι, σωστό. Απλά εγώ να αναφέρω ότι όταν η καταγραφή της επικοινωνίας από όποιον και αυτή προέρχεται γίνεται με ενημέρωση, τότε θεωρείται θεμητή σε περίπτωση όμως που το άλλο μέρος δεχτεί να καταγραφεί η επικοινωνία. Γιατί έχει το δικαίωμα ο φιλέτης ή οποιοδήποτε να αναφέρει εκείνη τη στιγμή ότι δεν θέλω να καταγραφεί. Δεν επιθυμώ την καταγραφή και αμέσως η τηλεφωνική κλίση. Πάβει η συνομιλία. Ακριβώς. Πάβει και κλείνει το τηλέφωνο. Οπότε δεν σε αμέσως. Άρα όταν αρνηθεί και αυτός να μου πει ότι δέχεται την καταγραφή, κλείνω το τηλέφωνο. Ακριβώς. Ακριβώς. Απλά εγώ να αναφέρω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, για να αποφύγουμε τέτοιες συγκρούσεις, καλό θα ήταν, αν δεν επιθυμεί ο οφειλέτης την καταγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας, να το αναφέρει και να τερματιστεί αμέσως η κλήση. Οι τηλεθεατές τώρα σχολιάζουν αυτή τη στιγμή ότι ακόμη και αν αναζήτησαν τις ηχογραφημένες αυτές κλήσεις, τελικά δεν μπόρεσαν να τις βρουν όλοι. Τώρα δεν κρατούν αρχείο, άρα ποιος ξέρει. Είναι καλό να επισημανθεί ότι όταν γίνεται ενημέρωση για την καταγραφή της συνομιλίας, επίσης ενημερώνει ο υπάλληλος ότι η συνομιλία αυτή θα διατηρηθεί για ένα έτος. Μετά καταστρέφεται, εκτός και αν ο οφειλέτης ή η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης ζητήσει τη διατήρησή της και αποστέλλεται εντός 10 ημερών στον οφειλέτη. Φυσικά, το περιεχόμενο της συνομιλίας αυτής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση εναντίον του οφειλέτη και σε οποιαδήποτε δίκη. Παρά μόνο για την επιβεβαίωση. Μόνο για την επιβεβαίωση της συνομιλίας. Δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί. Για το αρχείο, δηλαδή, μένει. Για το αρχείο και για το τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή τη συνομιλία. Το ζήτημα είναι ότι, φαντάζομαι το έχετε ακούσει από πολλούς, ο τρόπος με τον οποίο όλοι αυτοί οι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν τον οφειλέτη.
Και πολλές φορές τον αντιμετωπίζουν ταπεινωτικά, εξευτελιστικά και υποτιμητικά. Σε βαθμό που ο φιλέτης... γίνεται υπόλογος, θέλει δεν θέλει δηλαδή. Όχι μόνο γίνεται υπόλογος, αλλά κουβαλάει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Και όχι μόνο αμέσως μετά την κλίση. Και οικεία πρόσωπα. Θα πρέπει συγγενικά πρόσωπα. Δηλαδή. Συγγενικά πρόσωπα, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και τώρα και στο παρελθόν. Ελπίζω ότι θα αποφευχθεί στο μέλλον. Οι πρακτικές εταιρείες, να το λέμε επισήμως έτσι, καλούν όχι μόνο τους οφειλέτες για να τους ενημερώσουν για τις οφειλές. Αν δεν τους βρίσκουν, ενημερώνουν για την οφειλή, οικεία πρόσωπα, καλούν στο εργασιακό περιβάλλον, απειλούν ότι θα το κάνουν, ασκούν ψυχολογική και σωματική πίεση στους οφειλέτες, προσβάλλουν πολλές φορές, εκμεταλλεύονται προβλήματα. Έχει τύχει παραδείγματος χάρη κάποιος να νοσηλεύεται, να ενημερώνει ότι δεν μπορεί να μιλήσει γιατί υπάρχει πρόβλημα υγείας. Και εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, την άσχημη που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ο οφειλέτης, να μην τερματίζουν την κλίση. Ωραία. Αυτές οι εταιρείες γιατί δεν κλείνουν? Ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί παραμένουν ενεργές? Συνεργάζονται με τις τράπεζες. Πρέπει... Γιατί δεν τους αφαιρείται η άδεια άμεσα? Ακριβώς, για να γίνει αυτό, όταν παραβιάζεται ο νόμος, θα πρέπει αυτό να καταγγέλλεται. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματα και με το πλαίσιο λειτουργίας του σχετικού νόμου για την ενημέρωση των οφειλών, για την ενημέρωση των οφειλετών, και όταν αυτό παραβιάζεται να καταγγέλλεται. Ωραία, αν θέλουμε να καταγγείλουμε, αν δεν γίνεται καταγγελία, πώς μπορεί να ελεγχθεί αν η συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο? Πολύ καλή ενημέρωση για να προχωρήσουμε. Εγώ σας αναφέρω ότι έχουν ξεκινήσει κάποιοι έλεγχοι ήδη από το καλοκαίρι. Έχουν κατατεθεί και κάποιες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς και γίνεται ήδη εξέταση και έλεγχος πάνω σε αυτά τα ζητήματα και για τον τρόπο που λειτουργούν τελικά αυτές οι εταιρείες. Ή ας πούμε, έχουμε και αξίζει να αναφερθεί καταγγελία ότι έτυχε υπάλληλος της πρακτικής να επισκεφθεί τον οφειλέτη στο σπίτι αυτό του. Αυτό τώρα επιτρέπεται? Αυτό και δεν προφανώς και δεν επιτρέπεται και ορίζεται ρητά στο νόμο. Και αν μου επιτρέπετε, είναι καλό να αναφέρουμε ότι πολλές φορές αναρωτιέται ο οφειλέτης πώς γίνεται αυτή η εισπρακτική εταιρεία να έχει τα προσωπικά μου στοιχεία. Ναι, πώς γίνεται, όλοι αναρωτιόμαστε γι' αυτό. Οι εταιρείες που συνεργάζονται με εισπρακτικές εταιρείες ή με δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες που ουσιαστικά υποκαθιστούν τις εισπρακτικές εταιρείες, θα πρέπει να ενημερώνουν σε κάθε περίπτωση τους οφειλέτες. Οι τράπεζες, να ενημερώνουν πριν το κάνουν σε κάθε περίπτωση τους οφειλέτες για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων στην εκάστοτε εταιρεία με την οποία επιθυμεί η τράπεζα να συνεργαστεί και να προχωρούν σε αυτό εφόσον λάβουν τη ρητή και σαφή έγγραφη συγκατάθεση των οφειλετών. Συγγνώμη, εάν εγώ αρνηθώ, αν αρνηθώ στην τράπεζά μου που οφείλω κάποιο ποσό, αν αρνηθώ τη μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων στην χύψη εταιρεία. Δεν επιτρέπεται αυτό να γίνει από την τράπεζα θα... και σε περίπτωση που η τράπεζα θα συνενέσει αυτό, θα το αποδεχτεί, είναι δικό της θέμα, ο νόμος το ορίζει ρητά. Εάν αυτό δεν γίνει και η τράπεζα παραβιάσει την εντολή του οφειλέτη ότι δεν επιθυμεί τη διαβίβαση, τότε θα πρέπει να καταγγελθεί στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Να αναφέρουμε λίγο αυτό το παράδειγμα. Όπως είπαμε στην αρχή, από την απόφαση του Μενομολούς Φοιτείου Θεσσαλονίκης, ήταν μια δανειολήπτρια η οποία το 2009 δέχτηκε τηλεφώνημα στο χώρο εργασίας της για μια πιστωτική κάρτα που χρωστούσε η συγκεκριμένη κυρία Δούλη Βεστακέ. Επομένως, ήξερε προφανώς και τις διαδικασίες. Τελικά μίλησε η εισπρακτική εταιρεία με συνάδελφό της, την ενόχλησε, είπε στη συνάδελφο ότι χρωστάει. Ενημέρωσε όλους τους συναδέλφους ότι χρωστάει λεφτά. Ναι, το γνωστό κτλ. Και επειδή όμως η κυρία είχε προφανώς τη γνώση, έκανε καταγγελία. Τελικά η απόφαση από το Μονομολές Εφετείο Θεσσαλονίκη τη δικαίωσε με 6.000 ευρώ. Όταν ρωτήθηκε η τράπεζα γιατί έγινε αυτό, η απάντηση της τράπεζας ήταν ότι ισχυρίστηκε ότι η ενάγουσα είχε ενημερωθεί για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων, που όμως στη σύμβαση που υπέγραψε για την πιστωτική κάρτα, καθώς αναφέρει η τράπεζα ότι στο σχετικό έντυπο λέει χαρακτηριστικά τα προσωπικά στοιχεία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την τράπεζα ή και τρίτους που εκτελούν κατ' εντολή και για λογαριασμό. Ξέρετε τώρα τι είναι. Είναι αυτό το τετρασέλιδο, το πυκνογραμμένο με τα ψηλά γραμματάκια που όταν πας, ας πούμε, να πάρεις μια χρεωστική ή τραπεζική, σου το δίνουν, στο πετάς στα μούτρα εκείνη την ώρα, σου λένε βάλε μια υπογραφή. Είναι που περιμένεις την ουρά και είσαι κουρασμένος. Δεν το διαβάζεις και κανείς δεν το διαβάζει. Γιατί το παίρνεις? Είναι ένα κουτάκι που σημειώνουμε. Σωστά. Παρόλο που σε όλες τις δανειακές συμβάσεις υπάρχει αυτή η ενημέρωση από τις τράπεζες στους οφειλέτες ότι επιθυμώ τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, και πάλι
όταν οι τράπεζες αποφασίζουν να συνεργαστούν με μια εταιρεία δικηγορική ή εισπρακτική για τη διαβίβαση των δεδομένων, θα πρέπει να ενημερώνουν και να λαμβάνουν την έγγραφη ρητή συγκατάθεση. Αν αυτό δεν γίνεται, παρόλο που ο φιλέτης έχει συνενέσει στη δανειακή σύμβαση που έχει υπογράψει, παραβιάζεται ο νόμος και θα πρέπει να καταγγέλλεται. Κυρία Ζαρκάδα, γιατί δεν αλλάζει κάτι και στα ψηλά γράμματα? Και το ψηλά γράμματα αντιλαμβάνεστε τι εννοώ? Να είναι ευανάγνωστα, τεράστια, μεγάλα και κεφαλαιοποιημένα. Είναι θέμα marketing. Δεν είναι θέμα, το ξέρω ότι είναι θέμα marketing. Νομικά όμως, νομοθετικά μάλλον, δεν πρέπει να ασκηθούν πιέσεις ώστε να αλλάξει αυτή η λογική και αυτή η μεθόδευση? Αυτός είναι ένας τρόπος. Ήδη έχουμε μία απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που ουσιαστικά επικυρώνει την απόφαση του πρωτοβάθμου που ήταν το ειρηνοδικείο. Είναι σημαντικό, είναι μία αρχή για να μην γίνεται πλέον άλλο αυτό το κακό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως, πέρα από τα ψηλά γράμματα, θα έπρεπε και να ενημερώνουν και όλο τον κόσμο για αυτά τα στάδια. Δηλαδή, εντάξει, να μην σου κάνει και νωρό υπάλληλο νομική ανάλυση, αλλά αυτό εδώ ότι είναι τα προσωπικά σου στοιχεία και ότι αφορά τις εισπρακτικές, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί εκείνη τη στιγμή το μόνο που ενδιαφέρει είναι να βάλεις την υπογραφή σου. Ακριβώς, να βάλεις την υπογραφή. Και τις περισσότερες φορές στην πρακτική, ο φιλέτης δεν διαβάζει τους όρους. Είναι καλό πριν υπογραφεί μία σύμβαση, και αυτό να το ακούσει ο κόσμος, να είναι ενημερωμένος για αυτά που υπογράφει. Να έχει τη σωστή συμβουλή και να ξέρει. Ναι, αλλά τώρα σε μια χώρα που γνωρίζετε, εδώ οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι δεν μπορούσαν να χειριστούν την κάρτα για να βγάζουν τη σύνταξή του με τα capital control και όλα αυτά. Ναι. Στα ATM εννοώ. Κατάλαβαν ότι υπάρχει μια δυσκολία. Τώρα προσαρμοζόμαστε σιγά-σιγά. Αλλά δεν μπορούν και οι πολίτες να είναι υποχρεωμένοι να κατανοούν όλους αυτούς τους όρους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία, τότε πρέπει να ζητάμε να γίνεται εκτύπωση σε γραμματοσειρά τουλάχιστον 14 στα χαρτιά που μας δίνουν. Φυσικά κόλλησα και με το μέγεθος. Φυσικά, γιατί δεν μπορεί ούτε ένα υγιής άνθρωπος να το διαβάσει αυτό. Είναι πολύ σαφής. Πρέπει να πάρεις μεγεθυντικό φακό. Ναι. Σου δίνουν ένα τετρασέλιδο, συγγνώμη κιόλας, αλλά όχι. Επειδή το έχουμε ζήσει όλοι και είναι εξοργιστικό. Σου δίνουν ένα τετρασέλιδο πυκνογραμμένο με κάτι γραμματάκια. Λίγο λέτε, τετρασέλιδο μακάρι να ήταν. Τρισέλιδο ξέρω εγώ τι είναι, μπορεί και παραπάνω. Κάτω από 10 σίγουρα. Ναι και... Είναι ευνόητο γιατί τα γράμματα είναι φυσικά μικρά, ακριβώς για να μην τραβούν την προσοχή, να μην καταλαβαίνει, να μην κατανοεί ο κόσμος τον ακριβή όρο αυτών που πάει να υπογράψει. Και συνεπώς ερχόμαστε σήμερα εδώ έχοντας αυτά τα αποτελέσματα και όλες αυτές τις καταγγελίες. Λοιπόν, οι οφειλέτες πήραν απόσπαστα χρήματα αποζημίωση. Δηλαδή, τώρα 6.000 ευρώ που πήρε συγκεκριμένη μπορεί να είναι και όσα τα χρήματα που χρωστούσε. Είναι... Δηλαδή, στην κάρτα. Γιατί για μια κάρτα πιστωτική ήταν. Είναι θετικό το γεγονός ότι τα δικαστήρια στην ελληνική επικράτεια, τόσο τα πρωτοβάθμια όσο και τα δευτεροβάθμια, έχουν εκδώσει αρκετές αποφάσεις θετικές για τους δανειολήπτες, που τελικά καταδικάζουν τις τράπεζες σε αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ, όπως βλέπουμε και σε αυτή Ούτε ένας δικαστής δεν χρωστάει σε αυτή τη χώρα. Τι εννοώ, να πέσει μια εισπρακτική σε αυτόν, να τον διαλύσει. Την ώρα της δίκης λες να παίρνει. Όχι, όχι την ώρα της δίκης. Εννοώ να το νιώσει στο πετσί του και ο ίδιος ο δικαστής και να γίνει μια εισαγγελική παρέμβαση κάτι. Να γίνει δηλαδή ενδελεχής έλεγχος για το πού λειτουργούν σωστά και πού όχι τα πράγματα. Ήδη γίνεται. Ήδη ο εισαγγελέας έχει επιληφθεί του θέματος, νομίζω εδώ και κάποιους μήνες. Ναι. Λόγω των καταγγελιών που έχουν γίνει. Ιδιαίτερα για περιπτώσεις στο νοσοκομείο που λέτε ότι είναι ο άλλος. Για τη λειτουργία γενικά των εισπρακτικών εταιριών. Το πώς αν τηρείται το νομικό πλαίσιο ή αν αυτό παραβιάζεται. Για να μας βοηθήσετε λίγο και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά από τη στιγμή που δεχθούμε τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ένα τηλεφώνημα. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ένα τηλεφώνημα, μια επικοινωνία με τις εισπρακτικές. Μπορεί να καταλήξει. Σε καυγά. Δεν ξέρει κανείς. Σε ταπείνωση, σε εξευτελισμό. Ποια είναι τα πρώτα στοιχεία που ρωτάμε για να μπορούμε να κρατήσουμε τα στοιχεία? Γιατί μετά κλείσουμε την τηλεφωνική συνομιλία, που ξέρουμε ποιος μας κάλεσε και από πού. Πολύ σωστό. Εξαρτάται αν καλεί η τυπική εισπρακτική εταιρεία ή αν αυτή είναι ένας δικηγόρος ή μια δικηγορική εταιρεία που υποκαθιστά ουσιαστικά. Όταν είναι δικηγόρος, βέβαια το αναφέρει και το όνομά του. Το αναφέρει. Αυτά που θα πρέπει να κρατάει ο φιλέτης είναι η επωνυμία της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου με τον οποίο μίλησε. Τον τηλεφωνικό αριθμό της κλήσης που κάλεσε, την ημερομηνία και την ώρα της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, αν επιθυμεί, μπορεί να συνεχιστεί η συνομιλία ή να τερματιστεί. Τώρα, πόσο σίγουροι είμαστε ότι όλα αυτά τα στοιχεία που μας λέει ο συνομιλητής μας από την εισπρακτική είναι αληθή? Και εννοώ το ονοματεπώνυμό του, αν είναι αληθές.
μπορεί να επιβεβαιωθεί και γι' αυτό το ζητάμε. Το όνομα της εταιρείας που επίσης αν είναι αυτό υπάρχει, και δεν είναι κάτι άλλο. Υπάρχει Μητρό Εταιριών στη Γενική Γραμματεία του Προστασίας Καταναλωτή και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου μπορεί να ενημερωθεί ο καθένας μας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου μπορεί να ενημερωθεί ο καθένας για τις εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα και με ποιο μητρό έχουν καταχωρηθεί αυτές στο σχετικό. Εντάξει, οπότε ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία συγκλίνουν και αν θέλουμε να προβούμε σε καταγγελία. Και μπορούν να τα επιβεβαιώσουν. Κάτι από τους φιλαθλητές να ρωτήσω, πέρα από αυτό που είπαμε, ο κόσμος σχολιάζει και έχει απόλυτα δίκιο σε αυτό. Πάρα πολλοί γονείς, όταν έχουν παιδιά στο λύκειο, κυρίως που είναι με ένα κινητό στο χέρι, γιατί άντε στο γυμνάσιο προσπαθούμε να τα περιορίσουμε, αυτός ο τηλεφωνικός αριθμός ξέρετε που ανήκει φυσικά στο γονιό, γιατί και ο γονιός πληρώνει. Έλα όμως που καλούν και στα παιδιά. Γιατί δεν γνωρίζουν ότι ο αριθμός αυτός ανήκει στο παιδί. Αναφέρω, οι πρακτικές γενικά εταιρείες καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς που ο φιλέτης έχει δώσει, ότι έχει το δικαίωμα η τράπεζα. Και σε περίπτωση που διαβιβαστούν τα δεδομένα με την εντολή του οφειλέτη σε κάποια εταιρεία και η εταιρεία. Μάλιστα. Αν έχουν δώσει αυτόν τον αριθμό, τότε θα πρέπει να το ανακαλέσουν και να δώσουν ενδεχομένως έναν αριθμό. Και αν μου επιτρέπετε να πω ότι αν οι εταιρείες καλούν στην εργασία και για να ενημερώσουν τον οφειλέτη για την ληξιπρόθεσμη απέτηση της τράπεζας, προσοχή σε αυτό, μπορούν να καλούν μόνο αν είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που έχει δοθεί από τον οφειλέτη. Αν είναι ο μοναδικός. Αν δεν είναι ο μοναδικός και έχει δοθεί κάποιος άλλος αριθμός, τότε δεν μπορούν να καλούν στο εργασιακό περιβάλλον και να ενοχλούν εκεί τον δανειολήπτη. Αυτό και είναι άσχημο. Τώρα, λύστε μου και μία άλλη απορία, να το πάμε λίγο πιο μακριά. Λίγο πιο μακριά μεν, αλλά πολύ κοντά μας δε. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα έχουν γίνει πλέον φύλο και φτερό. Είναι μόνο κατεφημισμών προσωπικά δεδομένα. Οποιοδήποτε από οποιαδήποτε εταιρεία, είτε κινητής τηλεφωνίας, είτε διαφημιστική για προώθηση προϊόντων, είτε για προώθηση υπηρεσιών, είτε για οτιδήποτε. Σε παίρνει οποιαδήποτε στιγμή. Σε παίρνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Για να μην μιλήσω για τα γνωστά τετραψήφια των εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Το αυτόματο μήνυμα που το σηκώνεις και είναι αυτόματο. Ναι, που για κάποιο λόγο είναι τα δεδομένα μας σε έναν υπολογιστή και όταν παίρνουμε, χτυπάει 50 φορές την ημέρα και όταν απαντάμε δεν μιλάει κανείς, κλείνει, πέφτει η γραμμή. Είναι τηλεφωνητής. Ναι. Τηλεφωνητής είναι. Λοιπόν, και σε παίρνουν μετά πίσω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει με όλα αυτά. Και πώς βρίσκουν οι πάντες. Το σταθερό στο αθόρυβο, εγώ έτσι κάνω στο σπίτι. Πώς βρίσκουν οι πάντες στα τηλέφωνά μας. Μάλιστα, το αθόρυβο. Εγώ δεν τα έχω δώσει αυτά τα τηλέφωνα σε κανένα. Αρκεί μία φορά να υπογράψαμε κάτι στο οποίο συνενέσαμε να διαβιβαστούν τα δεδομένα. Λοιπόν, κυρία Ζαρκάδα, σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ ποτέ. Λοιπόν, σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω τικάρει αυτό που λένε ότι επιτρέπω. Και επειδή έχω μια αιμονή στις τηλεφωνικές οχλήσεις, δηλαδή αιμονή με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που συμπληρώνω μία αίτηση οπουδήποτε που μου ζητάνε, αν θέλετε ενημέρωση τηλεφωνική και αυτά, παντού βάζω όχι, πάντα βάζεις. Όχι. Παρόλα αυτά, δέχομαι καθημερινά, ημέρα παραμέρα, οχλήσεις από διάφορους διαφημιστικές, παροχή υπηρεσιών και πάντα η ερώτηση μου, πού βρήκατε τα στοιχεία. Μία φορά αυτή μπορεί αξίζει να το καταγγείλετε. Mm. Αξίζει να το καταγγείλω, δεν λοιπόν. Δεν αρκεί μόνο να το λέμε και να αγανακτούμε γι' αυτό, που είναι πάρα πολύ εύλογο. Πρέπει να καταγγελθεί. Ειδικά τώρα σε μια περίπτωση σαν και τη δική σας, που δεν έχετε επιτρέψει ποτέ να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας. Ποτέ. Πρέπει να καταγγελθεί. Όχι, με τα λόγου γνώσεως το λέω αυτό, ότι για δεν έχω επιτρέψει ποτέ. Για να επιληφθούν οι αρμόδιοι, πρέπει να καταγγελθεί. Πρέπει να καταγγελθεί, οπωσδήποτε. Λοιπόν, για πείτε για μας το μία φορά. Το μία φορά, το μία φορά όμως τι σημαίνει. Μία φορά. Ναι, το ότι επιτρέπεις μία φορά τι σημαίνει. Μία φορά όταν λέτε ότι επιτρέπω να διαβιβαστούν τα δεδομένα. Το επιτρέπω. Ότι τικάρεις το. Μπορεί κατά λάθος το σχετικό. Όχι. Σε μία σύμβαση για κινητή τηλεφωνία. Είπατε ότι μία φορά είναι αρκετή για να γίνει αυτή η χιονοστιβάδα. Ναι, ότι επιτρέπουμε να διαβιβαστούν τα δεδομένα μας για επεξεργασία. Στοιχεία εταιρεία. Δεν διευκρινίζεται όμως αν είναι στοιχεία εταιρεία. Μπορεί στην κινητή σου τηλεφωνία, στο συμβόλαιο σου εκεί. Δεν διευκρινίζεται αν είναι στοιχεία εταιρεία, ότι επιτρέπεται να διαβιβαστούν. Και μετά από εκείνο το λάθος που ενδεχομένως να έχει κάνει, γίνεται μία χιονοστιβάδα και το μαθαίνει μισή επικράτεια. Πολλές φορές τυχαίνει, αν δεν τικάρει στο σχετικό πεδίο, να μην προχωράει και η σύμβαση, αν είναι αυτή δανειακή, πιστωτικής κάρτας ή κινητής τηλεφωνίας. Mm-hmm. Έχει συμβεί και αυτό. Να μην προχωράει
η σύμβαση, ότι αν δεν το υπογράψετε αυτό ή δεν αποδεχτείτε τη διαβίβαση των δεδομένων. Είναι νόμιμο αυτό? Προφανώς όχι. Δεν μπορεί ο άλλος να δεσμεύεται εκ των προτέρων για κάτι το οποίο δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνει και τι συνέπειες θα έχει στην προσωπική του ζωή, στην επαγγελματική κτλ. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε πολύ καλά τα δικαιώματά μας, να προσέχουμε όταν υπογράφουμε, να διαβάζουμε όσο γίνεται, παρά την ταλαιπωρία και την κούραση συνήθως που περιμένουμε στις ουρές. Και καταγγελία, όπως είπατε και εσείς, γιατί αν δεν καταγγέλλονται τα περιστατικά, δεν μπορούν και να βγουν και αποφάσεις από το δικαστήριο. Έτσι και να αποκτήσει ο πολίτης μετά δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ήταν διαφωτιστικότατη η συνομιλία που κάναμε. Χαίρομαι. Και πραγματικά μας ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, γιατί όλοι το έχουμε ζήσει. Εγώ είτε περιστασιακά, είτε συχνά. Εγώ πάντως αναρωτιόμουν σε άλλες χώρες τι συμβαίνει. Στην Γερμανία, ναι, άρα και στην Αγγλία, στην Αγγλία, γιατί και ο κόσμος έχει κάποια εκεί καταναλωτικά. Και εκεί έχουν χρέη οι άνθρωποι. Άρα και κάθε πότε τους ενοχλούν. Υπάρχουν και ενώσεις καταναλωτών. Το νομικό πλαίσιο της Γερμανίας αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω, για να σας πω ακριβώς τι ισχύει. Υπάρχει όμως νομικό πλαίσιο που καθορίζει και προσδιορίζει ακριβώς. Δεν το ξέρουμε. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Οπότε μπορούμε να μετακομίσουμε απλά και σε άλλη χώρα για να ησυχάσουμε. Τι να πει κανείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Πάμε να παρακολουθήσουμε.